Αρχαία ουσιαστικά ότι ετοιμάζεται αντιφασιστική διαδήλωση από κάποιες αριστερές οργανώσεις εδώ στην Ελλάδα. Όπως καταλαβαίνουμε ότι είναι και υποκινείται από το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω. Λοιπόν, επειδή στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ πληροφόρηση, δηλαδή η Ελλάδα βασικά παίρνει ειδήσεις από τα ρώσικα κανάλια, περισσότεροι δημοσιογράφοι δουλεύουν εκεί. Τα οποία απλώς λένε ψέματα. Προπαγάνδα. Λένε ψέματα για πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς, η πλειοψηφία του λαού της Ουκρανίας και στην Ουκρανία, όπως και εδώ στο εξωτερικό, είναι υπέρ της Ηνωμένης Ουκρανίας. Γιατί είχαμε σαν αντίδραση, για την διαδήλωση που λένε αντιφασιστική διαδήλωση. Ναι. Εμείς οι Ουκρανοί της Ελλάδας θέλουμε να. Αυτή η διαδήλωση θα γίνει πότε? Έγινε. Είναι αριστερές αριστερές. Γιατί έγινε στο συγκεκριμένο σημείο εδώ? Γιατί ήρθανε στην Ουκρανική πρεσβεία. Είναι Ουκρανική πρεσβεία. Γιατί κομμουνιστικά κόμματα υποστηρίξουν ρασιστική κυβέρνηση Πούτιν. Πούτιν. Θέλει ξαναγίνει Σοβιετική Ένωση. Δεν γίνεται αυτό. Κάθε λαός έχει θέλει ελευθερία. Εμείς θέλουμε να πούμε ότι οι Ουκρανοί στην Ελλάδα, όπως και όλη η Ουκρανία, είναι εναντίον του φασισμού. Δεν υπάρχει φασιστική κυβέρνηση. Είναι νόμιμη κυβέρνηση της Ουκρανίας, νόμιμη εκλεγμένη κυβέρνηση. Αυτή είναι προπαγάνδα ρώσικη. Δεν είμαστε φασίστες, είμαστε πολίτες, πατριώτες της χώρας μας. Θέλουμε να ζούμε στην Ουκρανία, ενωμένη Ουκρανία. Στην Ουκρανία, στις περιοχές, αυτή τη στιγμή, αν παρακολουθείτε και βλέπετε όλη τη Μαριούπολη, έτσι, στη Μαριούπολη, γίνονται διαδηλώσεις υπέρ της ενωμένης Ουκρανίας. Είναι πλατείες γεμάτες, πλημμυρισμένες από κόσμο, με ουκρανικές σημαίες. Και στη Μαριούπολη ζουν οι Έλληνες.